Γεια, είμαι ο Μαξ και θέλω να κάνω ένα λιγότερο, λίγο περισσότερο, προφανώς λιγότερο επαγγελματικό βίντεο. Αντιμετωπίζω δυσκολίες, το setup με την κάμερα έτσι θέλει πολύ προσπάθεια και δουλειά και το laptop που δεν μου ανήκει καν, κομμουνισμός, δεν μου αρέσουν οι κομμουνιστές. Αναρχία. Δεν έχει Wi-Fi. Δεν είναι το ίντερνετ μου. Είναι ότι δεν γουστάρει το Wi-Fi. Σε φάση σε καλά, boom. Δεν υπάρχει Wi-Fi πλέον. Γιατί απλά βαριόταν το παιδί, τι να πω. Γεια σου, μπρο. Wow, είπες πολλά ρε εσύ. Πω πω, δεν σκάει. Πόσο δυνατή μηχανή πες να έχει αυτός ο τύπος τώρα. Ακόμα τον ακούω. Ναι. Και αυτά. Θα προσπαθήσω. Επαγγελματισμός. Ναι, θα προσπαθήσω για τον επαγγελματισμό. Αλλά η προσπάθεια μετράει. Αυτό που σκεφτόμουν πριν λίγο, ενώ έκανα μπάνιο τα υπέροχα μαλλιά μου. Κάνεις πολύ πιο γρήγορα μπάνια και πιο άνετα. Δεν είσαι σε φάση, ο, τον δεκαπάς μου, ο, η βαφή μου. Φυσικά αυτό είναι δικό μου πρόβλημα. Άκυρο, τελείως άκυρο το μπάνιο. Το θέμα που σκεφτόμουν ήταν ότι ήταν πολύ τρομακτικό να κόψεις τα μαλλιά σου ως άτομο που βασιζόταν σε όποια θηλυκότητα είχες που δεν είχες. Για να θεωρείσαι όμορφος, όμορφη και να είσαι πιο κοινωνικά αποδεκτό άτομο και ότι η κοινωνία που ζούσα και ζω ακόμα θεωρεί κατά κόρον ότι το μακρύ μαλλί προσφέρει θηλυκότητα και ότι η θηλυκότητα είναι ο μόνος τρόπος να είσαι όμορφο άτομο. Φυσικά μιλάμε για assigned female at birth και αυτό σε επηρεάζει και ας είσαι trans αγόρι, βιώνεις το σεξισμό ακόμα. Εγώ έχω κοινωνικοποιηθεί και ως αγόρι και ως κορίτσι, αλλά κυρίως προφανώς ως το δεύτερο. Και ο αναπτήρας μου χάλασε, αλλά έχω κι άλλο. Το κάμπους με κάνει κακό όμως, εντάξει, δεν καπνίζουμε. Ναι, για μένα το πιο σημαντικό ήταν να έχω άτομα που κάνουν αυτό που ήθελα να κάνω. Yes, bro. Ας πούμε όταν έβλεπα συναυλίες του Bowie και είχε την βασίστρια την Gaylan Dorsey. Δεν ξέρω να προφέρω το όνομά της, συγγνώμη. Προφανώς και μου άρεσε πάρα πολύ που αυτή απλά ζούσε τη ζωή της με ξυρισμένο κεφάλι, δεν είχε λόγο να το κάνει, ας πούμε. Βασικά μπορεί και να έχει, ξέρουμε εμείς την υγεία της κοπέλας. Το θέμα είναι ότι δεν χρειάζονταν μαλλιά στη ζωή της, απλά ήταν cool. Και αυτό ήθελα να το κάνω εδώ και πάρα πολύ καιρό, να ξυρίσω το μαλλί μου. Και στην αρχή της χρονιάς το έκανα περίπου, αλλά όχι ακριβώς. Και στο τέλος της μέρας είναι τρομακτικό και εκατοντάς να σε χαρακτηρίζουν τα μαλλιά σου όταν έχεις κοινωνικοποιηθεί ως κορίτσι. Και προφανώς τα μαλλιά είναι μαλλιά, δεν έχουν τόση σημασία και θα πεις πούτσα μας που κόψεις τα μαλλιά σου, πούτσα μας όλα, αλλά είναι ένα σημείο που πολλοί άνθρωποι σε κρίνουν. Προφανώς, πάλι θέμα σεξισμού, αν είσαι άτομο που κοινωνικοποιείται ως κορίτσι. Άνθρωποι νιώθουν ότι... Εγκληματισμός. Ότι έχουν το δικαίωμα να κρίνουν την εμφάνισή σου έτσι απλά. Απλά την εμφάνισή σου. Δεν είσαι μοντέλο, δεν βγήκες έξω για να μας κάνεις πασαρέλα, απλά σε κρίνουμε έτσι.
Σε φάση γυρνούσα σπίτι μου και περνούσε πολύ συχνό φαινόμενο. Αμάξι με νεόπαντρους. Κορνάρδο και γάμα τον τόπο. Δεν μου αρέσει αυτό. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι απλά έτσι το ξεκάρφωτο, ένα τύπο που καθόταν σε μια καφετέρια, αρχίζει και σχολιάζει την εμφάνιση της νύφης. Ότι δεν είναι ωραία. Και τι σημασία έχει αυτό ρε μαλάκα στο γάμο της. Δεν έχει καμία σχέση η εμφάνιση της νύφης. Καμία, απολύτως όμως. Καμία. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να σχολιάσει την εμφάνισή της. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να σχολιάσει καν. Εντάξει, μα ενόχλησε που πέρασε και κόρνερε. Ή μπορεί κάποιο να χάρηκε που πέρασαν νεόπαντροι γιατί πιστεύει στο γάμο και μαλακίες. Το θέμα είναι ότι δεν έχει κανένα δικαίωμα να κρίνει την εμφάνιση του άλλου. Δεν είμαστε μοντέλο, δεν κυκλοφορούμε στου δρόμου για την εμφάνισή σου. Και για να μας κρίνεις τι είσαι δηλαδή, εσύ. Και προφανώς να κάνεις ένα βίντεο στο YouTube. Βάζεις τον εαυτό σου έξω και φαίνεσαι, εμφανίζεσαι ως άτομο. Δεν ξέρω τι πάω να πω. Αλλά δεν έχεις εσύ δικαίωμα να κάθεσαι και να ασχολείσαι με το τι έχω και τι δεν έχω και όλα αυτά. Το θέμα είναι ότι λέω κάτι. Αν σ' αρέσει, ακούς, σχολιάζεις. Αν δεν σ' αρέσει, σχολίασα, αλλά εγώ θα διαγράψω. Και προτιμότερο θα ήταν να φύγεις κατευθείαν. Δεν έχουμε χώρο για σένα εδώ. Όχι σε φάση διαφωνείς, γιατί άκουσες και έχεις κάτι να απαντήσεις, έκανα κάτι λάθος, δεν συμφωνεί με την άποψή σου. Κάτσε, δεν θα πούμε σε αυτό το θέμα τώρα, τι πάει να πει διαφωνώ και τι πάει να πει μεγαμένο. Alt-right σκουπίδι που πάει και ασκεί, δεν ασκεί και bullying, αλλά είναι πολύ συχνό φαινόμενο να επιτίθεσαι σε άτομο που βγάζει τον εαυτό του εκεί έξω μόνο και μόνο επειδή εσύ είσαι bigoted μαλάκας. Και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι και συνδέεται με την Gayle Dorsey, το γαμάτο όνομά της, εντάξει, είναι ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν άτομα που απλά υπάρχουν. Γεια σου μπρο. Και ζουν τις ζωές τους ελεύθερα και ανοιχτά και δεν κρύβονται. Ας πούμε, εμένα τα πρότυπά μου είναι πάντα άτομα είτε στην LGBT κοινότητα είτε που δεν υπακούνε στους ρόλους φύλου. Και γενικότερα έχουν χαρακτηριστικά που θέλω να έχω εγώ. Και γιατί ας πούμε εγώ να κάνω βίντεο στο YouTube. Πέρα από το ότι θέλω να τα βλέπω όπως όταν ήμουν άρρωστος και γελούσα με τις μαλακίες μου. Και να θυμάμαι πως ήμουνα σε 2-3 χρόνια, 10-20, ξέρω εγώ πως θα κρατήσει το YouTube ως ιστοσελίδα. Μισό. Μόνο το να υπάρχεις και το να μην κρύβεσαι είναι σημαντικό για κάποιον άλλον. Και φυσικά το να ζεις αυθεντικά και το να προσπαθείς. Να προσπαθείς τι? Να προσπαθείς απλά να βοηθήσεις. Να έχεις την εμπειρία σου ως κάτι πάνω από την εμπειρία σου. Φυσικά δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από την εμπειρία. Αλλά να την κάνεις μέσο για να βελτιώσεις κάτι. Οτιδήποτε. Θα καταφέρεις και περισσότερα πράγματα. Δηλαδή πόση μουσική θα μπορούσαν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν την τέχνη τους ως κάτι παραπάνω από μουσική. Πάλι δεν ξέρω τι πάω να πω. Με αποσπάνε πάρα πολύ τα αμάξια. Τουλάχιστον έχουμε υπέροχο φωτισμό. Επαγγελματισμός. Ναι. Το point είναι ότι υπάρχει πολύ σεξισμός και σε επηρεάζει
full όταν είσαι assigned full με low-birth άτομο. Και ακόμα και όταν είσαι σε άρνηση, πλήρης άρνηση για το τι είμαι, ξέρω ότι αυτός ο σεξισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί. Απλά πάμε στα όπλα. Και δεν καταλαβαίνω ανθρώπους που φοβούνται να πούνε ότι είναι φεμινιστές. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Δηλαδή είναι πιο προτιμότερο να κρύβεσαι πίσω από την ομαλότητα, να το πω. Δεν ξέρω και ελληνικά. Από την